Είμαστε εδώ για να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία ένα άρτιο, ένα σύγχρονο αρδευτικό έργο με την παρότρινση αυτή, η κοινωνία δηλαδή, να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε να το διατηρεί, να το συντηρεί, να το διαχειρίζεται και να το αξιοποιεί προς όφελος της περιφερειακής αγροτικής δραστηριότητας και της οικονομίας. Άλλωστε, πάντοτε, η σημασία της βέλτιστης και ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, κυρίως όμως σήμερα, στη φάση της ενεξελίξη κλιματικής αλλαγής, είναι κρίσιμη. Και είναι κρίσιμη όχι μόνο για την αγροτική παραγωγή, αλλά και συνολικά για τη χώρα. Τη μεγάλη σημασία του θέματος έχουμε τονίσει συλλογικά ως κυβέρνηση στη Βουλή, όσο όμως και επί του πεδίου. Επιδιώκουμε συνεκτικά ως κυβέρνηση να το αντιμετωπίσουμε με τις πολιτικές μας. Αγαπητοί φίλοι της περιοχής, κύριε Πρόεδρε, το έργο σας παραδίδεται ολοκληρωμένο. Καλύπτει την άρδευση 3.510 στρεμμάτων της περιοχής. Χαίρομαι που σήμερα τελέσαμε τον αγιασμό ενός έργου αρδευτικού δίπλα στο εκκλησάκι της Οδόχου Πηγής. Και αυτό είναι νομίζω πολύ όμορφο και πολύ συμβολικό, γιατί και αυτό είναι ένα έργο μιας Ζωοδόχου Πηγής. Μιας πηγής που δίνει ζωή στη γη, ζωή στην αγροτιά, ζωή στον τόπο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για όλους εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους, που βλέπουμε ότι ο φόρος τον οποίο πληρώνουμε, και φόρο πληρώνει και η Εκκλησία κανονικά και ένφια και φόρο εισοδήματος και τα πάντα, ότι αυτός ο φόρος πιάνει τόπο. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Υπουργό μας, τους Υπουργούς μας, την κυβέρνησή μας, την πολιτεία, και ευχαριστούμε που μας δίνει τη δυνατότητα να μην είναι ένα έργο μόνο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και κλιματικής συμβολής, αειφορίας, περιβαλλοντικής προστασίας, οικολογικής συνείδησης. Και ρώτησα τον πρόεδρο της Ηράκλειας όταν ήρθα, δειγματοληπτικά κάνοντας ένα exit poll, είναι καλό αυτό το έργο? Και μου απαντά, σωθήκαμε. Έτσι μου απάντησε. Και αυτή την απάντηση την πήρα και από άλλους. Εμένα αυτή η απάντηση του λαού, της αγροτιάς, μου δίνει χαρά σαν ποιμένα, γι' αυτό ευλογώ, συγχαίρω, θερμά συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά λόγια, τα έχουν πει όλα και μας έχουν καλύψει. Αυτό που θέλω να πω είναι την πολιτική ηγεσία εδώ της, το συντοπίτη μας Χρήστο Σταϊκούρα, τον κύριο Αυγενάκη, τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον κύριο Μαγουλά. Θέλουμε και άλλα τέτοια έργα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες, να ρίξουμε το κοστολόγιο, να μπορούν να μείνουν τα παιδιά τους στην Ήπειρο. Επειδή κατάγομαι από μια αγροτική οικογένεια, στην πορεία όμως έγινα κατασκευαστής, τώρα δήμαρχος. Και έχω, ξέρω καλά τι σημαίνει αγρότης και τι πόνο έχει το χωράφι να το καλλιεργείς και τι έξοδα, και στο τέλος τη σοδειά δεν ξέρεις και τι θα σου μείνει. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κατασκευάστρια εταιρεία, στον κύριο Σουρμπινιώτη, γιατί θα γνωρίζετε. Όλοι οι υπουργοί έχετε σχέση, η γενική. Ένα έργο είναι, και το λέω με ειλικρίνεια, ένα έργο είναι εύκολο να το υπογράφεις, εύκολο να το εγκαινιάζεις, αλλά πολύ δύσκολα να το παραδώσεις. Και σήμερα αυτό ένα έργο είναι εδώ παραδομένο με το κλειδί, να το χαρούν οι αγρότες, να υλοποιήσουν αυτά που θέλουν στα χωράφια τους, στη σοδειά τους. Έχει μεγάλη σημασία, Υπουργέ, τα έργα να παραδίδονται, και αυτό θέλω να το παλεύετε, γιατί πολλά έργα βλέπουμε πολλές φορές τραβάνε χρόνια και ανεβαίνουν και τα κοστολόγια τα δικά σας. Οπότε σήμερα πρέπει να χαιρόμαστε γιατί η εταιρεία το παραδίδει με το κλειδί το έργο αυτό, να το έχουν οι αγρότες, να το εκμεταλλευτούν. Θέλω να πω πάλι, καλή επιτυχία στο έργο, στη λειτουργία, και καλή σοδειά στους αγρότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε επίσης την εταιρεία Άτραξ, η οποία έδειξε ο κύριος Σουρμπινιώτης Άρης, ο κύριος Βελής και ο κύριος Χάρης τεράστιο επαγγελματισμό,
και ανέπτυξαν τόσες πολλές καλές σχέσεις με τους κατοίκους της Ηράκλειας. Και να είστε βέβαιοι, κύριε Σουμπενιώτη, ότι η κοινότητα σας θυμάται για πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά, εσείς και η οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ φίλε Χρήστο, όντως η περιγραφή οποία έκανες με τα ιστορικά γεγονότα και αναφέροντας τους πάντες που πολύ σωστά έπραξες, διότι το κράτος έχει συνέχεια, η ταχύτητα αλλάζει καμιά φορά και οι προτεραιότητες. Εδώ ευτυχώς, όντως ξεκίνησε το έργο επί ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο όμως η επιτάχυνση και η όθηση που εδόθη από τον Δημήτρη τον Παγιανίδη και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και οφείλω να τους αναφέρω, Μάκη Βορύδη, Σπύριο Λιβανό και Γιώργο Γιοργαντά, μας έφερε εδώ σήμερα, έχοντας μεταφερθεί η διεύθυνση ολόκληρη αυτών των έργων στο δικό σου Υπουργείο, αλλά να είμαστε εδώ όλοι χαρούμενοι για ένα τόσο σημαντικό αναπτυξιακό πέρα για πέρα και περιβαλλοντικό έργο. Στην πραγματικότητα, όταν στις 26 Ιουνίου του περσινού έτους με τον Χρήστο Σταϊκούρα βρεθήκαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η πρώτη φορά που προσγειώθηκα στην ανάγκη των υποδομών της αγροτιάς. Ήταν η πρώτη φορά. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε μπροστά μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο. Δεν είναι εύκολο αυτό, θέλω να σας το εξηγήσω. Και αυτό το ζούμε πολύ περισσότερο τώρα στη Θεσσαλία, που ήταν και το παράδειγμα που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η μικρή οικοδομή που βλέπετε πίσω σας και ενδεχομένως να σας μοιάζει με πισινούλα η δεξαμενή που έχουμε ακριβώς πίσω μας. Μέσα τους και από κάτω κρύβουν ένα δεδαλώδιες τεχνικό έργο. Χρειάστηκε πολύ μυαλό για να μελετηθεί και χιλιάδες εργατόρες πραγματικά για να υλοποιηθεί. 23 χιλιόμετρα αγωγών πολυεθυλενίου. Θα μπω σε κάποια τεχνικά ζητήματα, έτσι είναι κάτι που μας αφορά. 23 χιλιόμετρα αγωγών πολυεθυλενίου λοιπόν, που κολλήθηκαν σωλήνα-σωλήνα με τη μέθοδο της μετοπικής συγκόλλησης. 3 γεωτρήσεις, στις οποίες αντικαταστήσαμε τα μοτέρ, προκειμένου να πιάσουμε το μανομετρικό και να εμπλουτίσουμε τη δεξαμενή που βλέπετε πίσω μου, χωρίς όμως να λιώσουμε την παλιά λειτουργία που είχαν. Σε οποιαδήποτε βλάβη ή οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, οι ίδιες γεωτρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν νερό με τον τρόπο που έδιναν μέχρι τώρα. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για τα εγκαίνια ενός μεγάλου έργου πνοής, ενός μεγάλου αρδευτικού δικτύου για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής. Η κατασκευή του εν λόγω έργου είχε ανατεθεί, όπως υπόθηκε από τον Υπουργό μας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον Ιούλιο του 2023 πέρασε στο Υπουργείο Υποδομών. Σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο. Με αυτό το έργο θα ανακουφιστούν οι καλλιεργητές της περιοχής, γιατί θα αρδεύει περίπου 3.500 στρέμματα και θα μειώσει σημαντικά το κόστος της παραγωγής τους. Η διαδικασία άρδευσης θα εξυγχρονιστεί και θα διευκολύνει τους καλλιεργητές. Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την ΠΕ Φθιώτιδος γίνεται πραγματικότητα.